προσωπικά, κύριε Χρήστο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Κύριε Χρήστο. Δεν θα ήθελα να διαφωνήσω μαζί σας, αλλά αρχικώς ξεκινήσατε με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και στη διάρκεια συνδέσατε αυτό το πράγμα με το χριστιανισμό, με αυτή τη θρησκεία που έχουμε σήμερα. Και σε κάποιο σημείο, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι ο ελληνισμός ωφελήθηκε πάρα πολύ από τον χριστιανισμό και ότι δέχθηκε τον χριστιανισμό με ευχαρίστηση, με ευκολία, με αυτό. Μήπως εκεί πέρα έχουν κάποια σύγκρουση απόψεων κατά κάποιο τρόπο, διότι η αντίληψη δική μου και η γνώση δική μου λένε το εξής, ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα ήταν πάρα πολύ ανώτερο από το πνεύμα του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός δεν απορροφήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε με τα γνωστά, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες αυτές, είναι όλα αυτά γνωστά για όσους γνωρίζουμε. Και από την άλλη μεριά θέλω να υπογραμμίσω ότι κατά τη δική μου αντίληψη και γνώμη ότι ο χριστιανισμός εκτός του ότι διαστρέβλωσε τον ελληνισμό, αλλά και τον υποβίβασε. Και ήταν το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα σε όλη την διάρκεια του ελληνισμού και μιλάμε για χιλιετηρίδες πλέον, όχι για 100 και 200 και 500 χρόνια. Εκεί επάνω ήθελα να κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν μπορώ να σχολιάσω απόψεις. Αυτά που είπατε είναι απόψεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία. Η ιστορία λέει ότι ο ελληνισμός εκχριστιανίστηκε από τον 1ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 2ου αιώνα. Οι υποσυνθήκες διωγμού των χριστιανών από τη Ρώμη. Οι χριστιανοί κύρωσαν, οι Έλληνες δηλαδή, οι χριστιανοί στρέντες, 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Διότι παρευιάζεται η ρελίκιο υπέρη, η θρησκεία της αυτοκρατορίας που ήταν η λατρεία του αυτοκράτορα. Όταν λοιπόν σε συνθήκες διωγμού οι ελληνικοί πληθυσμοί σπέβδουν να δεχθούν αυτό το Ευαγγέλιο, από ποιους επευλήθη ο χριστιανισμός? Εννοείται, ίσως πιθανόν, ότι πολύ αργότερα, τέλη του 4ου αιώνα, από τον Θεοδόσιο τον Μέγα, ο χριστιανισμός αναγνωρίστηκε ως καινούργιο ελλήνικο υπέρι, καινούργια θρησκεία της αυτοκρατορίας, σε έναν εκχριστιανισμένο πια κόσμο. Όταν ο Κωνσταντίνος έκανε το διάδειγμα των Μεδιολάνων και αναγνώρισε ανεξή θρησκεία, ήδη η πλειοψηφία των στρατευμάτων του ήταν χριστιανική. Λοιπόν, αυτά είναι προπαγανδιστικά παραμύθια. Συγγνώμη, σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να απαντήσω. Εάν είναι συγγράμματα, να μας πείτε τίτλους και συγγραφείς, διότι αυτά είναι παραμύθια με τα οποία η προπαγάνδα προσπαθεί να διαλύσει την ελληνική κοινωνία με αφέλειες παραμυθένιες. Σας λέω το γεγονός. Δεν ήθελα να σας συγχύσω, αλλά εφόσον αναφερθείτε στον κύριο Θεοδόσιο, στον αυτοκράτορα, μήπως γνωρίζετε ότι εκείνη τη στιγμή επευλήθηκε ο χριστιανισμός διαρρεπάλου και διαμαχαιριού και όσοι δεν γινόταν χριστιανοί, τι έγινε με την αρχαία φιλοσοφία, τι έγιναν τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα, τι έγιναν οι αρχαίες φιλοσοφίες, φιλοθήκες, όλα αυτά τα συγγράμματα, λοιπόν, δεν θέλουμε να μας επιβληθείτε με ιδεολογικούς τρόπους κλπ, αλλά όχι και να μας αμφισβητείτε. Εγώ δεν σας πρόσβαλα, αλλά όταν υψώσατε τον τόνο της φωνής σας για μία αντίληψη η οποία δεν συμφωνεί με τη δική σας αντίληψη. Σας ξέρω. Ξέρω τι δουλειά κάνετε, τι μέρα που ξέρετε. Πώς με ξέρετε, ούτε το όνομά μου δεν ξέρετε. Όχι εσάς προσωπικά. Λοιπόν, γιατί ξέρω το τι προπαγάνδα γίνεται μεθοδικά στην Ελλάδα με παραμύθια. Γιατί δεν μου απαντάτε, εκχριστιανίστηκε ο ελληνισμός από τον 1ο έως τον 2ο αιώνα? Ήτανε διωγμής από το 330. Ήταν διωγμή μέχρι εκείνη την εποχή ή όχι, μέχρι το Διοκλητιανό? Τότε γιατί λες ότι βιαίως εξελίστηκε? Δεν είναι να κουβεντιάζω μαζί σας. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με παραμύθια δεν κουβεντιάζω. Συγγνώμη, νομίζω ότι σας παρακαλώ για τον κόσμο με τα παιδιά σας.
Τα συγγράμματα δεν μας είπε. Ο Αριστοτέλης το λέει. Ξέρετε, έχει πάρει έκταση αυτό. Και είναι φανατικότερο και τους χειριαστές, από τους μάρτυρες που λοιπόν. Μέσα στο παράλογο, δηλαδή εντελώς. Από πού προέρχεται αυτή η προπαγάνδα. Είναι απίστευτο ο κύριος.